Σε ποσοστό 90 με 95% τα πρατήρια υγρών καυσίμων του Βόλου γέμισαν τις δεξαμενές τους μετά τη λήξη της απεργίας. Το τέλος των κινητοποιήσεων των οδηγών δημοσίας χρήσεως έδωσε ανάσα στις μεταφορές και ταυτόχρονα στην αγορά του Βόλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αγορά, αλλά τώρα που ήρθε η βενζίνα δεν υπάρχει δουλειά. Δυστυχώς. Αυτοί που ήταν να φύγουν εκδρομής ή το αναβάλαν ή φύγανε και τώρα θα περιμένουμε να κυνηγάμε τον πελάτη με το τουφέκι. Κάθε απεργιακή κινητοποίηση κοινωνικής ομάδας έχει τον αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο, πόσο μάλλον αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο που είχε σαν αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνουν ακόμη χειρότερα. Όταν σκεφτείς εγώ 12 μέρες, 13 μέρες έχω το μαγαζί μου κλειστά και δεν μπορώ να κάνω ίσως ένα ευρώ, τα ενίκια τρέχουνε. Το ΙΚΑΣ του υπαλλήλου πρέπει να πληρωθεί, τα μεροκάματα πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα βγούμε? Και νομίζουμε ήταν το καλύτερο δεκαήμερο του χρόνου αυτό. Όταν χάνεις αρχές Αυγούστου, που βγαίνει ο κόσμος να πάει διακοπές, κάνεις την έξοδο αυτή, καταλαβαίνετε ότι πότε θα δουλέψουμε. Η συνέχεια προβλέπετε, οι ελπίδες δηλαδή πλέον στο φθινόπωρο? Τι το φθινόπωρο? Το φθινόπωρο, παιδιά, εγώ έτσι που τα βλέπω τα πράγματα, δεν θα έχουμε ευρώ για να πάρουμε ψωμάκι, όχι για να βάλουμε βενζίνη. Δυστυχώς εκεί πάνε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στην αγορά αρχίζει να ομαλοποιείται μετά τη δύσκολη πρόσφατη περίοδο που τα αποθέματα σε καύσιμα και τρόφιμα είχαν περιοριστεί.